Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ειδών και των οικοσυστημάτων που συνιστούν τη ζωή στη Γη. Ο άνθρωπος είναι μέρος αυτής της βιοποικιλότητας και εξαρτάται άμεσα από το σύνολό της για την τροφή, τη στέγη και τις βασικές του ανάγκες. Το δέντρο αυτό ονομάζεται αόρατος και η ιστορία του φτάνει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Στα χρόνια αυτά έζησε χιλιάδες ηλιοβασιλέματα. Βίωσε από κοντά την πολύπαθη ιστορία του κυπριακού λαού. Για να επιβιώσει, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους, οι περισσότεροι εκ των οποίων προήλθαν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Συνήθως είναι αυτή η δραστηριότητα που άλλες φορές από αμέλεια και άγνοια και άλλες από ανάγκη απειλεί στο σύνολό του το φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της απώλειάς της αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κράτους μέλους της. Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 26.000 προστατευόμενες περιοχές σε όλα τα κράτη-μέλη που καλύπτουν το 18% της χερσαίας έκτασής της και σημαντικές θαλάσσιες περιοχές. Γνωστό ως Natura 2000, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο και μια απτή απόδειξη για τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιοποικιλότητα. Στο νησί υπάρχουν 42 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 5 από αυτούς προτάθηκαν από την Κύπρο ως νέο εισερχόμενο κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτοί λοιπόν οι 5 οικότοποι υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και σε κανένα άλλο κράτος μέλος. Όπως για παράδειγμα είναι τα ενδυμικά δάση κέδρου και οι θαμνώνες μελατζά. Από αυτούς τους 42 οικότοπους, οι 12 αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας. Είναι δηλαδή σπάνιοι οικότοποι για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση και την προστασία τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος Life Plus, υλοποιείται το έργο βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας με ενδυμικά δάση αοράτου 9560 στην Κύπρο με ακρονίμιο Juniper CY. Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Δασών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο στοχεύει να καταστήσει δυνατή τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ενδυμικών δασών με είδη τσουνίπερου στην Κύπρο, τα οποία θεωρούνται οικότοπος προτεραιότητας στην Ευρώπη, δηλαδή διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης. Το Juniper CY αποτελεί το πρώτο έργο Life Plus που επικεντρώθηκε στη διατήρηση του οικοτόπου 9560 στην Κύπρο. Καλύπτει όλες τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται το οικότοπος εντός του δικτύου Natura 2000 στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το έργο έχει συνολική διάρκεια 42 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 1.184.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το 75% χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Life Plus. Η λατινική ονομασία για το γένος Juniperus, που χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες, αντιστοιχεί στην κυπριακή ονομασία Αόρατος και στην ελληνική ονομασία Άρκευθος. Το γένος Juniperus περιλαμβάνει αϊθαλή, κονοφόρα δέντρα ή θάμνους που ανήκουν στην οικογένεια των κυπαρισίδων, δηλαδή στην ίδια οικογένεια με το κυπαρίσι. Μάλιστα, τα δύο γένη μοιάζουν πολύ, λόγω των μικρών λεπιοειδών φύλων τους, αν και διαφέρουν οι καρποί τους. Στην Κύπρο, ο οικότοπος 9560 εμφανίζεται με 4 υποτύπους ανάλογα με το χαρακτηριστικό είδος Juniperus που επικρατεί. Στα χαμηλότερα υψόμετρα, κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στη Χερσόνησο του Ακάμα, συναντάται με το είδος Juniperus φοενήσια. Στην περιοχή της Μαδαρή Παπούτσα, συναντάται με το είδος Juniperus εξέλσα. Στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόοδους, ο οικότοπος σχηματίζεται από το Juniperus φοετιντήσιμα και σε μικρότερη έκταση από το Juniperus οξύσεδρους. Επιπλέον, δάση αοράτου εντοπίστηκαν σε κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπως είναι η Χερσόνησος της Καρπασίας και ο Κορμακίτης. Η Χερσόνησος του Ακάμα είναι μία μοναδική περιοχή, καθώς περιλαμβάνει πληθώρα τοπίων και ειδών χλωρίδας αλλά και πανίδας. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός γενικά καλά διατηρημένου οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο χερσαίου όσο και θαλάσσιου. Για το λόγο αυτό, αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές περιοχές στο νησί για αναψυχή αλλά και τουριστικές δραστηριότητες. Ένας από τους φυσικούς οικοτόπους στον Ακάμα είναι και ο 9560 με χαρακτηριστικό είδος το Juniperus foenicia, δηλαδή η άρκευθος υφηνικική, γνωστή και ως αόρατος του Ακάμα. Παρόλο που το είδος είναι κοινό στην παραλιακή ζώνη του νησιού στη θαμνώδη του μορφή, στη Χερσόνησο Ακάμα συναντάται και στη δενδρώδη μορφή, αφού ξεπερνά τα 4 μέτρα σε ύψος. Τα φύλλα στα νεαρά δέντρα είναι βελονοειδή, οξύλικτα, ενώ στα ενήλικα άτομα είναι λεπιοειδή. Ο καρπός είναι συνήθως σφαιρικός, γυαλιστερός, με σκοτεινό, ερυθροκάστανο χρώμα. Η ζωτικότητα του οικοτόπου 9560 στον Ακάμα απειλείται από συγκεκριμένους παράγοντες. Κυριότεροι είναι η κλιματική αλλαγή, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η υπερβόσκηση και η επίδραση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή. Η γυτνίαση των οικοτόπων με δασικούς δρόμους αναδεικνύει σε έντονο βαθμό την απειλή της σκόνης. Για παράδειγμα, η εξόρμηση εκτός δρόμου με οχήματα, δηλαδή το σαφάρι, μπορεί να προκαλέσει σειρά προβλημάτων. Η σκόνη που επικάθεται στο φύλλωμα των δέντρων λειτουργεί σε βάρος των φυσιολογικών και βιολογικών λειτουργιών του φυτού. Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η ανεξέλεκτη βόσκηση στο δάσος είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά νεαρά φυτά και να ξεφλουδιστούν κορμοί ιστάμενων δέντρων. Αυτό, σε συνδυασμό με την παράνομη υλοτομία, επέφερε σταδιακή υποβάθμιση του οικοτόπου. Παλαιότερα, οι κάτοικοι των οικισμών στον Ακάμα χρησιμοποιούσαν το ξύλο του Juniperus foenicia για κατασκευή της στέγης των σπιτιών, για τις περιφράξεις αλλά και των λεγόμενων στιαδιών, το κατάλημα δηλαδή του βοσκού, που βρισκόταν μέσα στη μάντρα των ζώων, μακριά από την κατοικία του. Το ξύλο αυτό προτιμήθηκε λόγω της ιδιαίτερης αντοχής του στις καιρικές συνθήκες, αλλά και της ανθεκτικότητάς του στη σύψη. Η περιοχή Μαδαρή-Παπούτσα καταλαμβάνει τα υψηλότερα τμήματα του δάσους Αδελφή στο δυτικό τμήμα της οροσειράς του Τρόοδους. Η Μαδαρή έχει υψόμετρο 1613 μέτρα και είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή του νησιού μετά την κορυφή της Χιονίστρας, με πιο εντυπωσιακό γεωλογικό σχηματισμό, τα γνωστά τισιά της Μαδαρής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Εδώ, απόκρημνες βραχώδεις πλαγιές με συστάδες κονοφόρων και αήφυλων θάμνων προσφέρουν καταφύγιο σε μοναδικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Κύπρου. Στην ευρύτερη περιοχή, σε υψόμετρο 1200 έως 1600 μέτρα, συναντάται η άρκευθος η υψηλή. Το είδος μπορεί να φτάσει τα 12 μέτρα ύψος, με την κόμη του να είναι αρχικά κονική και αργότερα πλατιά και διακλαδισμένη. Μοιάζει πολύ με τη δυσοσμοτάτη, αλλά έχει λεπτότερους βλαστούς. Πρόκειται για δέντρο με μεγάλη οικολογική αξία, που προσφέρει δασοκάλυψη στα βραχώδη βουνά της περιοχής. Το δέντρο αυτό κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς απειλείται από την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές
και υπάρχει άμεση ανάγκη για ευρύτερη αναδάσωση. Οι δασικοί σχηματισμοί με αόρατους της Μαδαρής πιθανόν να αποτελούν από μινάρια πιο εκτεταμένων δασών, τα οποία καταστράφηκαν από πυρκαγιές ή υποβαθμίστηκαν σε θαμνώνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπέρμετρη υλοτόμηση κατά το παρελθόν, καθώς και στην εκχέρσωση δασικών εκτάσεων και τη μετατροπή τους σε γεωργικές. Το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους είναι η υψηλότερη οροσειρά της Κύπρου, με κορυφές που φτάνουν σε υψόμετρο τα 1951 μέτρα. Το ανάγλυφο και η γεωλογία του Τροόδους είναι οι κύριοι ρυθμιστές των κλιματολογικών συνθήκων της Κύπρου, ειδικά των βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια των υγάτινων πόρων, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδροφορέων, γεγονός που επηρεάζει τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Η οροσειρά Τροόδους αποτελεί κέντρο βιοποικιλότητας του νησιού λόγω της αυθονίας φυτών, ζώων και οικοτόπων που υπάρχουν. Στην καρδιά της οροσειράς βρίσκεται και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, όπου σχηματίζονται δύο μορφές του οικοτόπου ενδυμικών δασών με αόρατο. Η πρώτη μορφή αφορά δάση με τον αόρατο του Τροόδους ή την άρκευθο τη Δυσοσμοτάτη. Η δεύτερη μορφή αφορά δάση με την άρκευθο την Οξύκεντρο. Η οικολογική αξία του οικοτόπου 9560 στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι συστάδες δασών αοράτου που σχηματίζονται συμβάλλουν στη δημιουργία μικροπεριβάλλοντος που ευνοεί την παρουσία και ανάπτυξη πολλών άλλων ειδών χλωρίδας στον υπόροφό τους. Πολλά από αυτά τα είδη είναι ενδυμικά και σπάνια στο νησί. Ο αόρατος του Τροόδους είναι ψυχρόβιο είδος και εμφανίζεται αποκλειστικά γύρω από την ευρύτερη περιοχή της χιονίστρας. Είναι δέντρο ή θάμνος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 15 έως 20 μέτρα ύψος. Φέρει καρπούς σφαιρικούς, μαύρους, με γαλανό επίχρησμα. Τα φύλλα του είναι αντίθετα λεπιοειδή, πολύ μικρά, με χρώμα σκοτεινό πράσινο. Πολλά δέντρα αόρατου του Τροόδους είναι αιωνόβια, όπως για παράδειγμα ο αόρατος στην περιοχή Λούματα των Αετών, ο οποίος έχει περιφέρεια κορμού 4,45 μέτρα και εκτιμάται ότι η ηλικία του είναι πέραν των 500 ετών. Αντίθετα, η άρκευθος η Οξύκεδρος είναι γνωστό ότι σχηματίζει μία αντιπροσωπευτική συστάδα κοντά στο χωριό Αμίαντος. Το είδος διαφέρει πολύ από τους άλλους αόρατους, από τα βελονοειδή φύλλα του, που δεν θυμίζουν τα λεπιόμορφα φύλλα των άλλων ειδών. Τα δύο αυτά είδη που εντοπίζονται στο Τρόοδος αντιμετωπίζουν ανάλογες απειλές όπως τον Ακάμα και τη Μαδαρή, αλλά και πιέσεις που σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Η ιδιαιτερότητα του οικοτόπου 9560 που τον διακρίνει από τους υπόλοιπους οφείλεται κυρίως στη δενδρόδη μορφή των αόρατων. Μάλιστα, πολλές φορές ξεπερνούν τα 4 μέτρα σε ύψος, γεγονός που τους καθιστά μοναδικό και αξιόλογο στοιχείο της βιοποικιλότητας. Εκτός αυτού, η αναγέννηση είναι πολύ μικρή, δηλαδή τα νέα φυτά κάθε χρόνο είναι πολύ περιορισμένα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον αόρατο του Τροόδους. Αυτό φαίνεται από την αργή ανάπτυξη των δέντρων, τη χαμηλή βιωσιμότητα των σπερμάτων που παράγονται και ελευθερώνονται στο περιβάλλον και τη δυσκολία που έχουν να βλαστήσουν άλλα. Πριν ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για τη διατήρηση ενός είδους ή οικοτόπου, πρέπει να γίνει συλλογή στο πεδίο των απαραίτητων πληροφοριών που δεν είναι διαθέσιμες. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, προσπαθήσαμε να αντλήσουμε και να συγκεντρώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες γύρω από τη σύνθεση και τη δομή του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, στον οποίο αφορά το έργο. Στόχος είναι η προστασία και αποκατάσταση της περιοχής και των χαρακτηριστικών ειδών που την απαρτίζουν. Για να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός,
χρειάστηκε να γίνει λεπτομερής χαρτογράφηση και προσδιορισμός των ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή στοιχείων που αφορούν στη σύνθεση, δομή και οικολογία των δασών αοράτου. Σημαντικές δράσεις αποτέλεσαν η ετοιμασία σχεδίων παρακολούθησης και σχεδίων διαχείρισης. Μεταξύ άλλων, υλοποιήθηκαν δράσεις διατήρησης που περιλάμβαναν μέτρα τόσο επιτόπου όσο και εκτός τόπου διατήρησης. Οι επιτόπου δράσεις διατήρησης περιελάμβαναν εργασίες εντός των φυσικών ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου, όπως η οριοθέτηση και περίφραξη τμήματων του οικοτόπου που απειλούνται με υπερβόσκηση. Επίσης, η απομάκρυση της ανταγωνιστικής βλάστησης με ήπιους δασοκομικούς χειρισμούς σε επιλεγμένες περιοχές και τέλος μικρής κλίμακας αναδασώσης, απομάκρυση εισβλητικών ειδών αλλά και φύτευση συνοδών ειδών. Μια σημαντική απειλή που αντιμετωπίζουν όλα τα δάση είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Για την προστασία τους, το Τμήμα Δασών λαμβάνει ειδικά μέτρα, όπως είναι οι αντιπυρικές λωρίδες, οι δασικοί σταθμοί, τα πυροφυλάκια και το δασοπυροσβεστικό σώμα. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τα δάση και διασφαλίζεται η επιβίωση της βιοποικιλότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι εκτός τόπου δράσεις διατήρησης περιλάμβαναν την εγκατάσταση ζωντανών συλλογών από τα ίδια οράτου που συγκροτούν τον οικότοπο 95-60 στους βοτανικούς κήπους Τρόδους και Ακάμα, καθώς και τη φύλαξη σπερμάτων σε ειδική τράπεζα γενετικού υλικού. Η συγκεκριμένη τράπεζα εγκαταστάθηκε στα πλαίσια του έργου εντός του βοτανικού κήπου Τρόδους στον Αμίαντο. Η συλλογή και η φύλαξη σπερμάτων σε τράπεζα γενετικού υλικού αποτελεί την πιο κοινή, γενικά αποδεκτή και σημαντική μέθοδο εκτός τόπου διατήρησης ενός είδους ή υποείδους. Τα σπέρματα, αφού περάσουν από μια διαδικασία επεξεργασίας στη βάση διεθνών επιστημονικών προτύπων, διατηρούνται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Στόχος της διαδικασίας είναι να είναι βιώσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για εργαστηριακές μελέτες ή για φύτρωση και παραγωγή φυτών. Η προσπάθεια διατήρησης του οικοτόπου ενισχύεται από δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων και των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται εργαστήρια, ημερίδες πληροφόρησης με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων για ενίσχυση του διαλόγου και των συμμετοχικών διαδικασιών. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν σχετικά ενημερωτικά έντυπα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τοποθετήθηκαν επιτόπου πινακίδες ενημέρωσης με πληροφορίες για την ευπάθεια του οικοτόπου και κώδικες καλής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες. Η αλλαγή του κλίματος, η μείωση της βιοποικιλότητας και η αποψήλωση των δασών απειλούν πλέον την οικολογική ισορροπία ολόκληρου του πλανήτη. Παρόλο που η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί ακόμη σοβαρότερη απειλή, καθώς τα οικοσυστήματα υποβαθμίζονται με τέτοια ταχύτητα και σε τέτοιο βαθμό που συχνά η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Ωστόσο, καμία αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν συμμετέχουν σε αυτήν ενεργά οι πολίτες κάθε ηλικίας και κάθε περιοχής. Στο επίκεντρο άλλωστε αυτής της πολιτικής βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος και οι ανάγκες του.